τη σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά, αλλά και σε όλους καλή επιτυχία. Μαζί τα καταφέραμε με τους εκπαιδευτικούς, με τα παιδιά, με τεράστιες δυσκολίες. Καταφέραμε να ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά και τώρα 7.295 υποψήφοι. Δεν είναι όλοι τελειοφοιτοί, μεγάλη πλειοψηφία. Έχουμε και κάποιους που είναι από τις προηγούμενες χρονιές. Παρακάθεντες στις πανκύπριες εξετάσεις. Η μεγάλη πλειονότητα από αυτούς που ξεκινούν σήμερα τις εξετάσεις είναι και για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Είναι ένας αριθμός που είναι μόνο για απόλυση. Ξεκινήσαμε με τη βιολογία, υπάρχει το πρόγραμμα, είναι γνωστό. Νομίζω ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά, να ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά, να μπορέσουν τα παιδιά να έχουν όσοι ενδιαφέρονται τα αποτελέσματα για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια και να ολοκληρώσουμε και τον κύκλο των τεχνικών σχολών και των λυκείων. Όπως είναι γνωστό, υπάρχει πρόνοια, αν τυχόν κάποιοι υποψήφοι θα πρέπει να περιοριστούν σε διαφορετικούς χώρους, είτε είναι επαφές, είτε είναι ακόμα και αν έχουν νοσήσει. Σήμερα είναι ένας πολύ μικρός αριθμός, μετρώνεται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Παρ' όλα αυτά, τα ειδικά εξεταστικά κέντρα είναι έτοιμα και θα λειτουργήσουν εκεί όπου χρειάζεται. Βεβαίως, το διακύβευμα το πραγματικό είναι οι εξετάσεις να γίνουν με βάση τις προδιαγραφές που γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια και που τις έχουν καθιερώσει ως ένα αξιόπιστο θεσμό με τον οποίο γίνεται και η πρόσβαση στα πανεπιστήμια και η απόλυση. Έχουμε υπηρεσίες του Υπουργείου, έχουν λάβει όλες τις πρόνοιες και τα απαραίτητα μέτρα και ελπίζω ότι μέχρι το τέλος θα διεξαχθούν ομαλά.